Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Κούτρη. Είπα ότι θα το κάνω λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον κύριο Γιώργο Κούτρη, λοιπόν, εκπρόσωπο της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Ένα ακόμα μικρό αριστερό κόμμα, και θα ξεκινήσω με την κλασική ερώτηση, την οποία την κάνω σε όλους. Αυτός ο κατακερματισμός της αριστεράς βοηθάει στις παρούσες συνθήκες? Ναι, καταρχήν να πούμε ένα πράγμα μόνο για την ΟΚΔΕ. Να πούμε ότι γενικώς δεν είναι μια αριστερή οργάνωση. Είναι έτσι μια κομμουνιστική διεθνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Ως οργάνωση απευθυνόμαστε έτσι και οργανώνουμε εργαζόμενους, ανέργους, φτωχά λαϊκά στρώματα, αγωνιστές και συνδικαλιστές από κάθε χώρο δουλειάς, από σωματεία, από σχολεία, σχολές και γειτονιές. Και το κατέβασμα στις εκλογές είναι και μια συνέχεια των αγώνων και των επεμβάσεών μας. Ένα παράδειγμα έτσι για τους αγώνες αυτούς, για τα Γιάννενα κυρίως, είναι που συμμετείχαμε έτσι σαν οργάνωση, είναι ο αγώνας που έγινε στο Ιπποκράτειο Ιωαννίνων πριν από 2 χρόνια για την επαναπρόσληψη μιας απολυμένης εργαζόμενης. Και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε έτσι για τον αγώνα της απολυμένης εργαζόμενης από τα Μπρούνα στην Ανατολή, η οποία απολύθηκε επειδή ζήτησε την νόμιμη άδειά της. Τώρα για την ερώτηση έτσι που κάνατε, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι, εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν πολλά κόμματα. Το ζήτημα είναι το πώς όλοι μαζί θα είμαστε ενωμένοι στον αγώνα, και αυτό είναι που η ΟΚΔΕ προσπαθεί από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της. Αυτό προσπαθούσε να κάνει. Το πώς θα παλέψει έτσι ώστε το εργατικό κίνημα να είναι ενωμένο και να παλεύουμε όλοι μαζί. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα εκλογικών, ας πούμε, συνεργασιών ή εκλογικών συγκαλήσεων, που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει διάφορα να γίνονται. Και τελικά η λεγόμενη ενότητα της αριστεράς μας οδήγησε στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε έτσι τα αποτελέσματα που είχε. Οπότε η δικιά μου στάση είναι καταρχήν αυτή, το ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι στον αγώνα, να παλεύουμε μαζί, και γι' αυτό παλεύουμε, και αυτό τον κατακερματισμό, ειδικά των κινητοποιήσεων, προσπαθούμε να τον ξεπεράσουμε, ας πούμε, με όλες μας τις δυνάμεις. Γιατί μπορούμε να ξεπεράσουμε τον κατακερματισμό στο πεδίο της πάλης, της καθημερινής ή της εργατικής, και δεν μπορούμε στις εκλογές? Θέλω να πω, γιατί δεν μπορεί ο καθένας, είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές, δεν μπορεί ο καθένας να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του, ώστε αυτό το ποσοστό που το άθροισα στις ευρωεκλογές και μου έκανε εντύπωση, γιατί αθροιστικά είναι ένα ποσοστό που αγγίζει και υπερβαίνει το 10%, να αποτυπωθεί σε 30 βουλευτές, που μετά θα έχουν και λόγο και ρόλο και η ουσιαστικότερη παρέμβαση. Ναι, κατά την δικιά μας την άποψη, οι εκλογές δεν είναι ο τρόπος ο οποίος μπορούν να λυθούν έτσι τα προβλήματα τα οποία έχουν σήμερα εργαζόμενοι. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση για 10 χρόνια μνημονίων, για μια πολύ σκληρή επίθεση που έχει δεχθεί η ελληνική εργατική τάξη, και δεν νομίζουμε ότι με ένα εκλογικό αποτέλεσμα, πόσο μάλλον με... Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν αρκεί να βγάλεις 5 βουλευτές, όπως δεν αρκεί να πάρεις και την κυβέρνηση. Είδαμε αυτό που έλεγα και πριν για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι μια προσπάθεια μιας αριστερής κυβέρνησης, όσο πραγματικά αριστερή και αν νομίζει ότι είναι, αν δεν βάλουμε σαν στόχο τη σύγκρουση συνολικά με το καπιταλιστικό σύστημα, τη ρήξη με το ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής, και θα εξηγήσω δηλαδή και παρακάτω και στο πρόγραμμά μας το τι λέμε γι' αυτό, δεν αρκεί. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι το πώς θα μπούμε στη Βουλή, το πώς θα εκλέξουμε 5, 10, 100 βουλευτές ή το πώς θα έχουμε μια αριστερή κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι το πώς και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να χτίσουμε μια νέα στέρεα επαναστατική δύναμη, η οποία να βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των αγώνων, δίπλα στους εργαζόμενους, σε κάθε αγώνα μικρό ή μεγάλο που θα ξεσπάσει, και είμαστε σίγουροι ότι θα ξεσπάσει. Αυτό είναι το πλάνο το δικό μας, το πώς θα μπορέσουμε να επέμβουμε μέσα στο εργατικό κίνημα, μέσα στους αγώνες, για να μπορέσουμε έτσι να δούμε μια άσπρη μέρα συνολικά οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Μιλάτε για σύγκρουση με το καπιταλιστικό κατεστημένο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ζούμε σε μια συγκεκριμένη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, οικονομία. Είναι εφικτή αυτή η ρήξη που προτείνεται? Ναι. Θα πω καταρχήν ότι σίγουρα αυτό που δεν είναι εφικτό είναι αυτό εδώ το σύστημα να συνεχίσει να λειτουργεί. Δηλαδή μιλάμε για ένα
πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε μια πολύ βαθιά κρίση, σε μια δομική κρίση, που δεν φαίνεται να μπορεί να ξεπεραστεί. Και όχι μόνο για την Ελλάδα δηλαδή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά για την Ελλάδα. Έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια τι έχει γίνει. Έχουν έρθει 3 μνημόνια. Το τρίτο ειδικά ήταν το χειρότερο από όλα, που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα έτσι μνημονιακά κόμματα. Οπότε το σίγουρο είναι ότι μέσα σε αυτό εδώ το σύστημα, με αυτήν εδώ την κατάσταση που υπάρχει, δεν πρόκειται να βρεθεί μια άσπρη μέρα για τους, για τους εργαζόμενους. Ό,τι πολιτική και αν έχει προσπαθήσει να εφαρμοστεί, έχει αποτύχει. Το χρέος της χώρας συνεχώς αυξάνεται. Το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 25%. Οι μισθοί έχουν πέσει και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι γνωστά όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι αν δεν πάμε σε μια λογική ρήξη, σε μια λογική σύγκρουση, σε έναν αγώνα δηλαδή μέχρι τελικής πτώσης ουσιαστικά απέναντι σε αυτό εδώ το σύστημα, δεν πρόκειται να δούμε κάποια βελτίωση. Και γι' αυτό και παλεύουμε, ας πούμε, για αυτό το λόγο και δεν μιλάμε μόνο για το πώς, ας πούμε, θα εκλέξουμε μια αριστερή υποτίθεται κυβέρνηση, όπως διάφορα σχήματα στο παρελθόν και ακόμα συζητάνε στην αριστερά, εννοώ. Και πώς προτείνεται να γίνει αυτό, και θα μου επιτρέψετε να πω εν τη απουσία ισχυρού εργατικού κινήματος στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι έχουμε δει πολλές φορές σε απεργιακές κινητοποιήσεις, τουλάχιστον στην Ιγουμενίτσα που ξέρω εγώ, πείτε μου ποια απεργία θα γίνει πότε, να σας πω ποιοι 50 άνθρωποι θα είναι εκεί και ποιοι 250 του κλάδου θα είναι αλλού. Όταν το εργατικό κίνημα δεν είναι ισχυρό ή δεν συσπυρώνεται, πώς θα γίνει αυτή η ρήξη και η ανατροπή που προτείνεται? Ναι, ουσιαστικά είναι και μια ερώτηση και για το τι λέμε και σαν οργάνωση, ποιο είναι και το πρόγραμμά μας. Απλά πριν πάμε και σε αυτό, θα ήθελα να πω και δύο λόγια και για το γιατί κατεβαίνουμε έτσι και στις εκλογές. Μπορεί να λέμε ότι δεν είναι λύση και μέσα από τις εκλογές δεν θα βρεθεί, ας πούμε, λύση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια διαδικασία, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα μέσα από τις εκλογές. Προφανώς δεν μπορούμε να καλλιεργούμε μια λογική έτσι της αποχής που τελικά καταλήγει στην ιτοπάθεια, στην αδράνεια και στην ήττα. Οπότε θα ήθελα να πω δύο λόγια καταρχήν για αυτό και μετά να δούμε και το πρόγραμμα της οργάνωσης, το τι λέμε εμείς. Πώς μπορεί να λυθεί αυτή η κατάσταση και να δούμε και την κατάσταση του εργατικού κινήματος, σε τι επίπεδο βρίσκεται, πώς ήταν παλιότερα, πώς ελπίζουμε ότι θα είναι στο μέλλον και ούτω καθεξής. Καταρχήν να πούμε ότι η οργάνωσή μας, η ΟΚΔΕ, κατεβαίνει στις εκλογές για να καταγγείλει έτσι συνολικά τα μνημόνια και όλους αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για τη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας, για όλους αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για τη φτώχεια και την εξαθλίωση έτσι του ελληνικού λαού, να καταγγείλουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το ψεύτικο έτσι δίπολο το οποίο έχει στηθεί εν ώψη εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, μετά έτσι και την συντριβή τους στις ευρωεκλογές, επιστρατεύουν ξανά αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Τώρα προσπαθούν δηλαδή κιόλας να εμφανιστούν ως το μικρότερο κακό, να μας αποδείξουν ότι δήθεν αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία θα επιστρέψουμε ξανά στα μνημόνια από τα οποία υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβγαλε. Όλη αυτή η ιστορία είναι μόνο προεκλογικά ψέματα. Άλλωστε είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, όπως είπαμε και πριν, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Εφάρμοσε τα προηγούμενα δύο μνημόνια χωρίς να καταργήσει ούτε ένα νόμο που είχε περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε το καλύτερο παιδί των υπεραλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης με αυτή τη μνημονιακή του πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ νεκρανέστησε κιόλας τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα μνημονιακά κόμματα. Έχει δηλαδή τεράστια ευθύνη για την σημερινή άνοδο, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρέμβαση στο σημείο αυτό όμως και να σας πω ότι αυτά κρίθηκαν στην κάλπη του Σεπτέμβρη του 2015. Όταν πήγε ο ελληνικός λαός και ψήφισε το Σεπτέμβρη του 2015. Το τρίτο μνημόνιο ήταν ήδη νόμος του κράτους. Άρα ο κόσμος δεν πήγε στα τυφλά. Ναι. Εντάξει, τώρα ανοίγουμε άλλη μια μεγάλη κουβέντα για το τι έγινε τότε. Το μόνο που θα πω έτσι ένα πολύ μικρό είναι ότι οι εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 έγιναν σε πολύ μικρό σύντομο χρονικό διάστημα, πριν προλάβει να εφαρμοστεί το τρίτο μνημόνιο. Και ήταν μια συνειδητή επιλογή δηλαδή και της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Τσίπρα, έτσι ώστε να μπορέσει να προσανατολίσει τον κόσμο για άλλη μια φορά. Χωρίς δηλαδή ο κόσμος να μπορέσει να καταλάβει το τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το μνημόνιο, να μπορέσει να είναι και πάλι στην κυβέρνηση, υποτίθεται με την υποστήριξη του ελληνικού λαού. Βέβαια, άμα δούμε και τα ποσοστά της αποχής και το αν πραγματικά είναι πλειοψηφία μια κυβέρνηση, αλλάζει πολύ η κουβέντα. Τώρα να συνεχίσω δηλαδή αυτό που έλεγα, να πούμε ότι
στις σημερινές εκλογές η ψήφος έτσι στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια χαμένη ψήφος, είναι μια επικίνδυνη ψήφος. Κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει μικρότερο κακό αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα κακά και το οδηγούν έτσι σε ένα ακόμα πιο ζωφερό μέλλον. Οπότε με αυτή την έννοια καλούμε έτσι και το μαύρισμα, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές. Τώρα έτσι από την άλλη έχουμε και την Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, η οποία έρχεται με ένα, ακόμα έτσι, με ένα πολύ μεγάλο αντεργατικό μίσος, είναι αποφασισμένη δηλαδή να τσακίσει ό,τι δικαιώματα μας έχουν απομείνει. Ο Μητσοτάκης στις δηλώσεις του άλλωστε μιλάει συνεχώς για 7 ημέρες εργασία, για κατάργηση των δώρων, για τη λεγόμενη μείωση του κράτους όπως αναφέρει. Αυτό σημαίνει απολύσεις, νέες απολύσεις στο δημόσιο, σημαίνει μείωση της χρηματοδότησης στην παιδεία, στην υγεία, σε όλες τις δημόσιες δαπάνες και πάει λέγοντας. Και επίσης θα οικοδομήσει έτσι και ένα ακόμα πιο σκληρό κράτος έκτακτης ανάγκης με τα ΜΑΤ, με τα δικαστήρια, να καταστέλουν έτσι και να καταδικάζουν τον οποιονδήποτε τολμήσει να αγωνιστεί. Οπότε με αυτή την έννοια και η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αποδοχή νέων μνημονίων, σημαίνει περαιτέρω διάλυση του βιωτικού μας επιπέδου και σημαίνει έτσι και ένα καλωσόρισμα στον επόμενο σφαγέα μας. Οπότε καλούμε έτσι και σε μαύρο και στην ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ένας δεύτερος λόγος που κατεβαίνουμε έτσι και στις εκλογές είναι για να καταγγείλουμε και αυτήν τη λεγόμενη μνημονιακή κανονικότητα, δηλαδή την αγορά εργασίας η οποία έχει μετατραπεί σε ζούγκλα, τις απολύσεις εργαζομένων που γίνονται πραγματικά με την πρώτη ευκαιρία, τα εργατικά ατυχήματα, δολοφονίες όπως τα χαρακτηρίζουμε, τα οποία οργιάζουν το τελευταίο διάστημα, και συνολικά αυτή τη μετατροπή των εργαζόμενων ουσιαστικά σε σύγχρονους δουλοπάρικους, έρμεα έτσι στις ορέξεις των εργοδοτών. Οπότε να καταγγείλουμε δηλαδή αυτό το νέο σύστημα εκμετάλλευσης της εργασίας, το οποίο οικοδόμησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έτσι θα έρθει να ενισχύσει και η Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη. Και τέλος κατεβαίνουμε έτσι και στις εκλογές για να παρουσιάσουμε και το δικό μας το πρόγραμμα, ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, ένα αντίστροφο μνημόνιο όπως το χαρακτηρίζουμε, απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, για τη διάλυση δηλαδή της ζωής μας. Το πρόγραμμα αυτό έτσι σε άξονες κάπως περιλαμβάνει καταρχήν την αποκατάσταση και τη διεύρυνση όλων των δικαιωμάτων μας με αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, σε κοινωνικές δαπάνες και ούτω καθεξής, με το σταμάτημα της ελαστικής, της μαύρης και της απλήρωτης εργασίας, με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που τα μνημόνια κατήργησαν και με το σταμάτημα όλων των ιδιωτικοποιήσεων. Επίσης με την πάλη ενάντια στον πόλεμο, τον υπεριαλισμό και τον εθνικισμό, με την έξοδο της χώρας από το ΝΑΤΟ και το κλείσιμο όλων των βάσεων, με την κοινή πάλη δηλαδή και το διεθνισμό όλων των εργαζομένων και όλων των λαών έτσι της περιοχής. Την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας, ενάντια δηλαδή στο κράτος έκτακτης ανάγκης, τις φασιστικές συμμορίες, το μίσος του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, πρέπει να υπερασπιστούμε μαχητικά τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας. Παλεύουμε για να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, για να ανοίξουν τα σύνορα για ελεύθερη, ασφαλή και οργανωμένη διέλευση προσφύγων και μεταναστών. Επίσης, ένας ακόμα άξονας στο πρόγραμμά μας είναι η πάυση πληρωμών και η διαγραφή όλου του χρέους. Είναι ένα χρέος το οποίο δεν το έχουμε δημιουργήσει εμείς. Είναι των τραπεζών, είναι των επιχειρήσεων, είναι όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, το οποίο το έχουν φορτώσει έτσι στις πλάτες μας. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στο χρέος κόβεται έτσι από την παιδεία, κόβεται από την υγεία, κόβεται από μισθούς, από συντάξεις, από την κοινωνική ασφάλιση και ούτω καθεξής. Επίσης, εθνικοποίηση των τομέων κλειδιών της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο. Αυτό για να πάρουμε τον πλούτο από όπου και αν βρίσκεται, με βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε την οικονομία, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία με ένα πρόγραμμα δημόσιων παραγωγικών επενδύσεων. Και τέλος, και από τα πιο σημαντικά έτσι, αιτήματα του προγράμματός μας, είναι η έξοδος της χώρας από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η καθιέρωση εθνικού νομίσματος για να μπορέσουμε να ελέγξουμε πραγματικά την οικονομία μας. Εδώ να πούμε ότι χωρίς αποφασιστική σύγκρουση με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από τα μνημόνια. Όσο παραμένουμε, δηλαδή, αυτό σημαίνει μνημόνια για πάντα. Αυτό σημαίνει παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διακόψω, μου επιτρέπετε. Γιατί λέτε. Δεν θα κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις, θα επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα εξασφαλίσουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Και εγώ θα σας ρωτήσω, θα φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λεφτά που θα βρείτε? Αυτό το απάντησα προηγουμένως όσον αφορά τις εθνικοποιήσεις και τον εργατικό έλεγχο. Αυτός είναι ο στόχος. Να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες, να εθνικοποιήσουμε την βιομηχανία, να εθνικοποιήσουμε τους τομείς κλειδιά, δηλαδή την ενέργεια, τις υποδομές,
τη μεταφορά και ούτω καθεξής, και να επιβάλλουμε και μια βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο για να μπορέσουν να βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα. Αυτό που λέμε δηλαδή είναι ότι όποια επιχείρηση κλείνει, όποια επιχείρηση δεν τηρεί την εργατική νομοθεσία, να περνάει κατευθείαν κάτω, καταρχήν να εθνικοποιείται και να περνάει και κάτω από τον έλεγχο των ίδιων των εργαζομένων, να μπορούν οι ίδιοι να αποφασίζουν. Να μπορέσουμε δηλαδή να χτίσουμε μια οικονομία η οποία να έχει στο κέντρο τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι το κέρδος μιας χούφτας καπιταλιστών. Κάπως αυτό δηλαδή. Για να συνεχίσω κιόλας για το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συμφέρον μας να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, είναι ο κύριος υπεύθυνος όλων αυτών των μέτρων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Και παλεύουμε έτσι και για την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να σας αντιτάξει κάποιος όμως ότι ναι ρε φίλε, αλλά από το 81 μέχρι το 2010 καλά περνούσες με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά όλη αυτή η πολιτική, όλα αυτά τα δάνεια, δηλαδή όλος αυτός, όλη αυτή η στήριξη της ελληνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση με τα μνημόνια, με το τεράστιο χρέος και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν. Δηλαδή είναι υπεύθυνοι, όπως είναι υπεύθυνοι και οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι υπεύθυνοι συνολικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτές οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαθιά νοφιλελεύθερες, αντεργατικές πολιτικές, επιβάλλονται και σε όλες τις χώρες. Δηλαδή και στη Γαλλία ο Μακρόν τα ίδια μέτρα φέρνει. Ή στη Γερμανία αυτά τα πράγματα έχουν περάσει χρόνια τώρα. Οι ελαστικές μορφές εργασίας, τα σπαστά ωράρια και ούτω καθεξής, μπορεί να μην πέρασαν όπως έγινε στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε μνημόνιο, αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, έχουν γίνει και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή βρίσκεται σε μια τεράστια οικονομική κρίση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όλη αυτή την κρίση προσπαθεί να τη ρίξει στις πλάτες των εργαζομένων, να πληρώσουμε δηλαδή εμείς την κρίση την δικιά τους. Οπότε γι' αυτό λέμε κι εμείς ότι δεν μπορεί να ξαναπάρει μπρος η οικονομία όσο συνεχίζονται όλες αυτές οι πολιτικές. Και να πούμε επίσης και ότι για τον ελληνικό λαό, ότι όσο μένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τίποτα. Δηλαδή το δημοψήφισμα του 2015 αυτό ακριβώς απέδειξε. Ο ελληνικός λαός βγήκε και είπε ένα τεράστιο, ένα μεγαλειώδες όχι απέναντι σε νέο μνημόνιο, απέναντι στα μέτρα, σε ένα βαθμό θα πω εγώ και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρόλα αυτά την επόμενη μέρα είδαμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το πώς το μετέτρεψε σε ένα ναι και το πώς έφερε ένα νέο πολύ χειρότερο και πολύ σκληρό μνημόνιο. Οπότε γι' αυτό καλούμε έτσι λέμε ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι με μια σκοπιά που μπαίνει ας πούμε από διάφορα ευρωσκεπτικιστικά ακροδεξιά ρεύματα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι την κοινή πάλη όλων των λαών, είναι να φτιάξουμε μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη των εργαζομένων, μια Ευρώπη ριζοσπαστική, δημοκρατική, μια Ευρώπη σοσιαλιστική. Και τώρα για να συνεχίσουμε, να πούμε ότι για να μπορέσει ένα τέτοιο πρόγραμμα σαν αυτό που είπαμε να εφαρμοστεί, χρειάζεται και μια ριζική αλλαγή έτσι και στην δομή της εξουσίας. Χρειάζεται μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων, η οποία θα στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις, θα στηρίζεται στους αγώνες μας, θα προκύπτει μέσα από τις δομές αυτοοργάνωσης του ίδιου του εργατικού κινήματος, και θα είναι μια πραγματικά δημοκρατική κυβέρνηση, όχι δηλαδή όπως τώρα με την λεγόμενη αστική δημοκρατία. Θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα οδηγήσει έτσι και σε μια δημοκρατία σοσιαλιστική, που προφανώς δεν θα έχει και καμία σχέση με τις σταλινικές δικτατορίες που ζήσαμε στον λεγόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό. Οπότε έτσι και για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να πετύχει, γι' αυτό είναι που καλούμε και στην οικοδόμηση μιας νέας επαναστατικής δύναμης που λέγαμε και στην αρχή, γιατί χωρίς μια επαναστατική δύναμη να είναι αιχμή του δόρατος για το εργατικό κίνημα, δεν πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Χρειάζεται να υπάρχει μια αποφασιστικότητα, χρειάζεται ένας κόσμος να είναι αποφασισμένος να παλέψει στην πρώτη γραμμή. Τώρα για να κλείνω κάπως το κομμάτι αυτό τουλάχιστον, να ξεκαθαρίσουμε ότι το δίλημα σε αυτές εδώ τις εκλογές δεν είναι το Τσίπρας ή Μητσοτάκης, όπως είπαμε είναι ένα ψεύτικο δίλημα, όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση. Τίθεται όμως, και από τη στιγμή που τίθεται, ο λαός που θα πάει στην κάλπη καλείται και να το απαντήσει. Συμφωνούμε, όντως τίθεται κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε και στην αρχή, για να μπορέσει να εμφανιστεί ως υποτίθεται ένα μικρότερο κακό. Παρόλα αυτά, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η κατάσταση ελληνικής οικονομίας χειροτερεύει. Οπότε, και επίσης είναι γνωστό έτσι κιόλας ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι ήδη προαποφασισμένο από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν θέτουν κάποια αντίθεση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσα ίσα ακολουθούν πιστά ό,τι πει. Οπότε,
Οπότε τελικά το πρόγραμμά τους είναι ίδιο, θα εφαρμόσουν ακριβώς τα ίδια μέτρα. Οπότε με αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ένα ψεύτικο δίλημα. Και για μας το πραγματικό δίλημα των εκλογών είναι το αν θα ζήσουμε σαν δούλοι ή αν θα επιβάλλουμε το δίκαιο και την αξιοπρέπειά μας. Οπότε με αυτή την έννοια στις 7 του Ιούλη καλούμε τον κόσμο να μαυρίσει το ΣΥΡΙΖΑ, να μαυρίσει τη Νέα Δημοκρατία, να μαυρίσει συνολικά όποιον παρατρεχάμενο μνημονιακό υπάρχει, να μαυρίσει προφανώς την ακροδεξιά και τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και το μίσος τους απέναντι στους εργαζόμενους και το εργατικό κίνημα. Και να πούμε έτσι ότι για να μην ζήσουμε σαν δούλοι, για την οργάνωση και την αντεπίθεση των αγώνων, για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία και τα φτωχάλια καστρώματα στις 7 του Ιούλη, στις βουλευτικές εκλογές, να στηρίξουν έτσι με την ψήφο τους την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Δεν τους καλείτε να πάνε στην παραλία και να μην πάνε στην κάλπη? Σίγουρα στην κάλπη. Μετά την κάλπη, όποιος θέλει να πάει στην παραλία μπορεί να πάει, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό να ψηφίζουμε. Είπαμε και πριν ότι η αποχή δεν είναι λύση, ούτε μπορεί να μας φέρει να μας λύσει τα προβλήματα. Ίσα-ίσα οδηγεί στην απάθεια, οδηγεί στην απογοήτευση και ούτω καθεξής. Κύριε Κουτρή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι... Να συμπληρώσω μόνο κάτι πριν φύγω. Να πούμε ότι σήμερα στις 8 η ώρα έχουμε μια προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Πάργης για να μπορέσει όποιος θέλει να έρθει να ακούσει το πρόγραμμά μας και εκεί. Και την Πέμπτη επίσης στις 8 η ώρα αντίστοιχα ξανά προεκλογική συγκέντρωση στο Μόλο. Και να πω για να μην το ξεχάσω, γιατί το είχα μπροστά μου, να πω ότι το ΟΚΔΕ έχει υποψηφίους και στους ΤΕΣ. Η ΟΚΔΕ έχει, έχετε δίκιο, αφού είναι οργάνωση, έχει υποψηφίους και στους 4 νομούς της Υπήρου. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Σε κάθε νομό και μάλιστα στα Γιάννα είναι 3 υποψήφοι, οπότε έχετε και δυνατότητα επιλογής.